Πρόκειται περί αυτού. Και γι' αυτό θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Από την πρώτη στιγμή και καθώς ήμασταν ενώπιον μιας σειράς όλων δηλαδή των εργαζομένων και μάλιστα με εκκρεμότητα επί εξάμηνο των συμβάσεων όλων των υπαλλήλων εδώ πέρα μέσα, μιλάω του, ειδικού, του ορισμένου χρόνου, δώσαμε παρατάσεις, μία θα παρακαλούσα λίγο, εντάξει, δώσαμε παρατάσεις μία και δύο φορές στο σύνολο του προσωπικού. Ταυτόχρονα φροντίζοντας να λειτουργούν όλοι μέσα στη Βουλή, να παράγουν έργο σε ισότιμη βάση και να είναι σε θέσεις που να μπορούν να αποδώσουν. Δηλαδή, θα είμαι ευθύς να μην υπάρχουν σκιές για αργομιστίες ή για υπαλλήλους οι οποίοι δεν εμφανιζόταν στη Βουλή και ήταν σε κάποια κομματικά γραφεία ή για ανθρώπους που υπολειτουργούσαν και είχαν μπει για τον καράζ ενώ τα προσόντα τους ήταν άλλα και ήταν αλλού. Αυτή η τακτοποίηση, επαναλαμβάνω, με συνένεση και των άλλων πολιτικών δυνάμεων και με διαδικασίες αξιοκρατικές απολύτως, έγινε για το σύνολο των υπαλλήλων, είτε των συμβασιούχων είτε των μονίμων που βρήκαμε στη Βουλή. Δεύτερο, κατά τη διάρκεια της θητείας μας δεν προσελήφθη ούτε ένας μόνιμος υπάλληλος στη Βουλή. Υπήρχαν δύο δυνατότητες. Το 1:4 μας έδινε μία δυνατότητα για 17 θέσεις μονίμων υπαλλήλων σε συγκεκριμένες οργανικές θέσεις που έχει ανάγκη η Βουλή. Και τις 17 θέσεις, εδώ και 1,5 χρόνο, τις έχουμε περάσει στο ΑΣΕΠ για να βγουν από εκεί οι μόνιμοι υπάλληλοι. Ήδη 1,000 νέοι πολίτες, παιδιά μας, με μεγάλα προσόντα, είναι στη σειρά για ακροάσεις για αυτές τις θέσεις. Και νομίζω πως σωστά κάναμε και δεν μπορεί και στο μέλλον κανείς να πάει πίσω από αυτό. Δεύτερον, οι τρύπες, επιτρέψτε μου την έκφραση μέσα σε εισαγωγικά, που υπήρχαν στο πλήθος των ειδικών κανονισμών, που δεν ήταν προσαρτημένοι στον γενικό κανονισμό και δεν είχαν εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, ακριβώς επειδή το πρώτο μας μέλημα ήταν να ενοποιηθεί ο κανονισμός και να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, οι τρύπες αυτές, δηλαδή να είμαι ευθύς, οι δυνατότητες του Προέδρου να κάνει τέτοιου τύπου διορισμούς, δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε μία φορά. Πάμε παρακάτω. Υπήρχε ένα καθεστώς εργολαβιών για τον καθαρισμό στη Βουλή. Καταλαβαίνω ότι το ζήτημα είναι ιδεολογικό. Και θέλω να προλάβω κιόλας, εάν ο ελληνικός λαός αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις που θα έχουν, ας πούμε, το Προεδρείο της Βουλής, θα θέλω να προλάβω, γι' αυτό το θέτω ευθέως, και ένα πογκρόμ απολύσεων για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες. Διότι επ' αυτού του ζητήματος, και πάλι επαναλαμβάνω με συνένεση, περάσαμε σε ένα άλλο καθεστώς. Φύγανε από τους εργολάβους και με απομείωση του κόστους για τη Βουλή, το σύνολο των καθαριστριών και των καθαριστών μπήκανε σε μια διαδικασία συμβάσεων ορισμένου χρόνου για 1 ή 2 χρόνια. Αυτή είναι μια ομάδα περίπου 60 ανθρώπων. Δεύτερο, υπήρχε μια εκκρεμότητα η οποία πραγματικά εξεπλάγημε όταν την είδαμε, την οποία παραλάβαμε και αφορούσε 68 ειδικούς φρουρούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί με κάποιες ρήτρες όχι εύκολα εξηγήσιμες και τους οποίους τους ανθρώπους τους κάνανε όμοιρους απαράδεκτου εργασιακού καθεστώτος, δηλαδή ότι ανά πενταετία και με τελική πενταετία που θα έλυγε επί των ημερών μας για να τακτοποιηθούν, θα άλλαζε το στάτους τους και θα κάνανε αυτή την άλλη δουλειά. Αντιλαμβάνεστε και για τις δύο κατηγορίες ήδη που σας έχω μιλήσει και για τη δεύτερη, ότι δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Καμία. Οριζοντίως λοιπόν, όπως και για την πρώτη κατηγορία και για τη δεύτερη κατηγορία, φέραμε το θέμα στον κανονισμό και οι 68 αυτοί γίνανε υπάλληλοι της Βουλής με καθεστώς επίσης συγκεκριμένο, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εκκρεμότητα και να μην είναι και αυτοί οι άνθρωποι στον αέρα. Δεν ξέρω ούτε ονόματα, ούτε πράγματα, ούτε τι ψηφίζουν, ούτε με ενδιαφέρει.
Όλοι κρινόμαστε με βάση και οι υπάλληλοι εδώ και οι λειτουργοί, και είμαι απολύτως ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργούν οι λειτουργοί μέσα στην Βουλή, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται. Τρίτον, είναι σαφές ότι υπήρχε ο νόμος κινητικότητας του Δημοσίου, ο 44-40, το 16, με προτάσεις οι οποίες γίναν καταρχήν από άλλα κόμματα πέραν της κυβερνώσεως παράταξης. Επαναλαμβάνω, δεν θα αναφερθώ όσο και αν προκληθώ σε ονόματα ή σε παραπολιτική και σε κουτσομπολιά. Ετέθη το ζήτημα και πράγματι η Επιτροπή Κανονισμού, όχι διάσκεψη των Προέδρων, κύριε Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπε, η Επιτροπή Κανονισμού κατά νόμο και η Ολομέλεια της Βουλής, με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και με ευρύτερη συνένεση, αν θυμάμαι καλά, είχε ψηφίσει υπέρ το ΔΣΥ τότε, το ΚΚΕ, η ΑΝΕΛ κτλ. Ελήφθη η απόφαση η Βουλή το Φλεβάρι, δηλαδή 10 μήνες πριν από τις προβλεπόμενες εκλογές για τον Οκτώβριο. Να μπει και η Βουλή στη διαδικασία κινητικότητας κατά νόμων, έτσι όπως από το 16 είχε δρομολογηθεί για τη Βουλή. Έγινε λοιπόν προς όλους τους υπαλλήλους της Βουλής, δηλαδή όλους όσους ήταν από το 2-3, 2-6, 2-9, και αντιλαμβάνεστε γιατί λέω αυτές τις ημερομηνίες, δεν έχει καμία σχέση με επιλεκτική επιλογή, προς όλους τους υπαλλήλους της Βουλής εδόθη εγκύκλιος ότι δύναστε, εφόσον το επιθυμείτε, να κάνετε χρήση της διαδικασίας κινητικότητας, η οποία προβλέπει ορισμένα πράγματα και το ξέρετε. Δηλαδή να υπάρχει συνένεση από την αρχική τους υπηρεσία πριν να έρθουν και να δουλέψουν εδώ. Οι περισσότεροι δουλεύουν πολλά χρόνια εδώ κτλ. Και άρχισαν να φτιάχνονται οι φάκελοι από το τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, για όλες τις περιπτώσεις όσων μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαν να ήταν λιγότεροι ή περισσότεροι. Αυτή η διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα και σωστά είναι χρονοβόρα. Δεν έχει σχέση με αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Προσωπικά σας λέω ευθύτατα και δεσμεύομαι. Δεν είχα ιδέα το ποιοι συμπεριλαμβάνονται και ποιοι είχαν πει τη διάθεσή τους να είναι μέσα σε αυτούς τους 64 εν συνόλο ανθρώπους οι οποίοι θα μετήχανε στη διαδικασία κινητικότητας. Ήταν περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς δεν θέλανε. Και υπάρχουν και αποσφαλμένοι της Βουλής υπάλληλοι στα Υπουργεία. Έτσι, που είναι η εναλλακτική διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, αυτοί οι φάκελοι αυτών των εργαζομένων ήδη στη Βουλή, ξεκίνησε να διαμορφώνονται τους προηγούμενους μήνες. Και αρχίσαν να τελεσιδικούν, δηλαδή να φτάνουν για υπογραφή για να πάρουν εφέ, πριν από τις ευρωεκλογές και αμέσως μετά μέχρι τις μέρες μας. Δεν έχει καμία σχέση με εντολή της τελευταίας στιγμής και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με επιλεκτική εντολή για ορισμένους και όχι για άλλους κτλ. Είναι κατηγορία συγκεκριμένη των αποσπασμένων στη Βουλή. Επ' αυτού του ζητήματος λοιπόν υπήρξε ο θόρυβος ο οποίος αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες. Προχωρήσαμε σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση ακριβώς αυτός επειδή αυτός ο θόρυβος πήρε προφανώς και πολιτικά χαρακτηριστικά και μία ένταση η οποία τροφοδοτεί και ένα κλίμα μέσα στον κόσμο, στο οποίο δεν μπορείς εύκολα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα εμείς εδώ είναι ηρεμία να τα εξηγήσεις έτσι όπως γίνανε, και προχωρήσαμε χθες το πάγωμα που αφορά τουλάχιστον τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δίκο, διότι για τους άλλους μισούς ήδη έχουν δημοσιευτεί τσεκ, ελπίζω κάποιοι από αυτούς τους υπόλοιπους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν είναι στα γραφεία αντιπροέδρων και στις υπηρεσίες της Βουλής και αφορούν υποθέσεις υπαλλήλων που δεν έχουν σχέση ούτε κατά πλειοψηφία ούτε κατά γνωριμία με τον χώρο του οποίου είχα την τιμή να έχω, ας πούμε, καταρχήν την πρόταση για να είμαι πρόεδρος της Βουλής. Επαναλαμβάνω, ό,τι και αν γίνει δεν πρόκειται να δώσουμε λίστες για να καταλάβει καθένας ποιοι αποσπασμένοι, από πού, από πότε είναι σε αυτή την υπόθεση. Εγώ σέβομαι τον εαυτό μου, τη δημοκρατία και κυρίως τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους.
Αντίθετα, βεβαίως, από μια γνωστή πολιτική αντίληψη και επικοινωνιακή αντίληψη, υπήρξε αυτή η προσπάθεια να χαρτογραφηθούν 2, 3, 5, 7, δεν ξέρω αν είναι 9 ή 3,5 περιπτώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν υπάρχει απαγορευτικό για ανθρώπους οι οποίοι είναι ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν βγήκε απαγορευτικό επ' αυτού, συμμετείχαν ή ήταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και οι οποίοι μερικοί εξ αυτών ήταν από το 7 και αρκετοί εξ αυτών, ας πούμε, το 15. Δηλαδή μετά το 15. Και έγινε και γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος ο οποίος γίνεται. Εν συνόλο λοιπόν, οι παρεμβάσεις οι οποίες μας αφορούν ακόμα και προς τους ΙΔΟΧ είναι πολύ περιορισμένες πέραν αυτών των κατηγοριών τις οποίες σας είπα, για μια Βουλή η οποία εκ των πραγμάτων ήταν στη φιλοδοξία μας για τέταρτη φορά, λέω, και με τη συνένεση και των άλλων πολιτικών δυνάμεων και τη βοήθειά τους, ανέπτυξε τις εργασίες της. Και με εξωστρέφεια και με νέα τμήματα, τα οποία ήταν αναγκαία, νομικό τμήμα, τμήμα αρχείων, το Ίδρυμα της Βουλής που κάνει τριπλάσια δουλειά από αυτή που γινότανε, και υπήρχαν απόλυτες ανάγκες, υπάρχουν ακόμα. Τα οργανογράμματα σε καμία περίπτωση δεν έχουν ολοκληρωθεί στη Βουλή, ούτε τα συμπληρώσα. Όλες οι δεσμεύσεις που είχαμε πάρει, ακόμα και αυτό που ακούσατε περί του Ιδρύματος, ελήφθησαν εδώ μέσα, θυμάμαι τη συγκεκριμένη συζήτηση, όπου είχε υποθύμα, προβλέπετε ένα οργανόγραμμα 50 ανθρώπων και πάτε να βάλετε ανθρώπους. Τι είχαμε πει εδώ, ότι ήταν 32 εργαζόμενοι και το πολύ πολύ να μπαίνουν άλλοι 3-4 άνθρωποι για πολύ αναγκαίες δουλειές του Ιδρύματος. Αυτό κάναμε μέχρι εκεί. Δεν αισθάνομαι ούτε ίχνος ενοχής και ευθύνης για το ότι πρέπει είτε προσωπικά, είτε με τη θεσμική μου ευθύνη, είτε ως πλειοψηφία, να είμαστε απολογούμενοι για το εξής. Ότι γίναμε οι ίδιοι και κρατήσαμε το ίδιο καθεστώς το οποίο υπήρχε ως προς το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, διότι σε άλλες πλευρές γίνανε πολύ σπουδαία πράγματα στη Βουλή, τα οποία παραλάβαμε και συνεχίσαμε με το προηγούμενο καθεστώς. Δεν με ενδιαφέρει ποσός, να σας επαναλαμβάνω, να υπάρχει ένας συμψηφισμός. Αυτό θα ήταν άδικο και ο λαός δεν ζήτησε αυτό από μας. Ο λαός ζήτησε από όλους μας να γίνει μια τομή στη διαδικασία σε όλα αυτά τα ζητήματα και έγινε και στο επίπεδο των κρίσεων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη Βουλή, δυστυχώς ίσως να είναι η μόνη υπηρεσία του Δημοσίου, όπου ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση όλων των υπηρεσιών και οι κρίσεις σε όλα τα επίπεδα, υπευλήθησαν μόνο 3 ενστάσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο σε σχέση με επιλογές. Οι 2 εξ αυτών απορρίφθηκαν, εκκρεμεί άλλη μία. Και πλέον η Βουλή, με πλήρη σύνομη και προσήκουσα και εναρμόνιση με τους νόμους, λειτουργεί ως από το επίπεδο των Γενικών Διευθυντών μέχρι το επίπεδο του Τμηματάρχου. Αυτές τις τομές, δηλαδή, αυτές οι τομές οι οποίες γίνανε είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πιστεύω πως είναι και αποτύπωμα μιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης για το προσωπικό της Βουλής, που αδικείται όταν απίσω του υπάρχει ταμπέλα ότι ήρθε επί του Προέδρου Τάδε, έχει κι άλλα 2 αδέλφια στη Βουλή, είναι μέσα στους 170 που έβαλε ο Δίνα. Αδικούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν τα προσόντα, δουλέψαν αυτά τα χρόνια, μπορούν να συνεχίσουν να αποδίδουν. Αυτό λοιπόν είναι το αποτύπωμα και οι θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν περάσει στον κανονισμό όλες αυτές, πιστεύω ότι θα καταστήσουν υποχρεωτικό και για το μέλλον, για οποιαδήποτε κατάσταση, δημοκρατία έχουμε, να διευρυνθούν και να θωρακιστούν έτσι περαιτέρω, αντί να υπονομευθούν και να προχωρήσουμε σε προηγούμενο καθεστώς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήμουν υποχρεωμένος στη σημερινή τελευταία συνεδρία της Βουλής πάνω σε ένα ζήτημα στο οποίο ευλόγως η κοινή γνώμη επιδεικνύει και επέδειξε πολύ μεγάλη ευαισθησία, να είμαι πάρα πολύ σαφής, πάρα πολύ ειλικρινής και επ' αυτών των ζητημάτων, εάν υπάρχει αντίλογος, εάν υπήρχε αντίλογος, διότι εκδηλώθηκε σε διάφορες φάσεις προηγούμενα, είναι ανοιχτός εν ώψη της προεκλογικής περίοδου στα πολιτικά κόμματα και όχι σε ανθρωποφαγικές, λαϊκίστικες εκφάνσεις
μιας πλευράς του δημοσιογραφικού κατεστημένου να συζητηθούν και περαιτέρω να διευρεθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον